Το Σάββατο το βράδυ πραγματοποιήθηκε η κοπή πίτας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων στο Βελίδιο Συνεδριακό Κέντρο στη Θεσσαλονίκη. Σημειώνεται ότι η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων αποτελεί το δευτεροβάθμιο όργανο 130 πολιτιστικών συλλόγων. Καταστατικός σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η ανάδειξη και η προβολή της συνεισφοράς του βλαχόφωνου ελληνισμού στο ιστορικό, κοινωνικό και πολιτιστικό γίγνεσθε της νεότερης Ελλάδας, η διατήρηση της μακραίωνης πολιτιστικής μας παράδοσης ως πολιτισμικής έκφανσης του ελληνισμού και η μεταλαμπάδευσή της στις νεότερες γενιές. Μετά το τέλος της εκδήλωσης ακολούθησε μια ξεχωριστή βλάχικη βραδιά. Καθώς και τη συμπαράσταση της κοινοβουλευτικής μας ομάδας. Να είστε βέβαιοι ότι τιμούμε και ενθαρρύνουμε το σπουδαίο έργο που εδώ και χρόνια επιτελεί η Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων. Αξιότιμε πρόεδρε της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, κύριε Μιχάλη Μαγειρία, υψηλή προσκεκλημένη κυρίες και κύριοι, γκίνι δίνι του, γκίνι ένα φλάμου, ελπίζω να τα είπα καλά, καλώς ήλθατε, καλώς σας βρήκα. Πραγματικά αποτελεί ξεχωριστή χαρά και τιμή για μένα να βρίσκομαι κοντά σας για την κοπή βασιλόμητας της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας. Συνεχίστε να πρωταγωνιστείτε στο εμπόριο, στην κτηνοτροφία, στα γράμματα, διαφυλάζοντας ταυτόχρονα ζωντανή την ελληνική παράδοση μέσα από τους γνωστούς κυκλικούς χορούς, το κλαρίνο, το λαούτο, τα ήθη, τα έθιμά σας. Η Βλάχη πρεσβεύεται τη χρηστή διοίκηση, την αλληλοβοήθεια, τη λεβεντιά και την αρχοντιά και την περηφάνεια. Περιφερειάρχη, όμως και η Ευρώπη βέβαια έχει σήμερα Βλάχο. Περιφερειάρχη και όλα αυτά, ξέρετε, δεν έτυχαν, μάλλον πέτυχαν. Οι Βλάχοι συνετέλεσαν στην Επανάσταση, στην επιτυχή εξέλιξη της Επανάστασης του 1821, τα 200 χρόνια από την επέτειο της γιορτάζουμε την επόμενη χρονιά. Ήταν αυτοί που συνετέλεσαν στην απελευθέρωση της πόλης μας το 1912, που γιορτάσαμε πριν από λίγα χρόνια, και συμβάλλουν καθημερινά στην εξέλιξη αυτής της πόλης. Προημερών με πήραν ένα τηλέφωνο
και μου είπανε, επειδή όπως είπε και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, σε λίγο θα γιορτάσουμε τα 200 χρόνια από το 1821, μου λένε θέλουμε να συνεργαστούμε. Τους είπα αποκλείεται. Γιατί, μου λέει, γιατί εμείς έχουμε πολύ ψηλά τον πύχη, μπορεί να είμαστε στην Ήπειρο, πολύ από το κέντρο της Αθήνας να μην ξέρουν ότι η Ήπειρος είναι στην Ελλάδα και όχι στην Αλβανία, αλλά το 1821 το κάναμε με την ψυχή μας και το πουγγί μας. Ήθελα να τους πω ότι οτιδήποτε το επιδερμικό γίνεται στην Αθήνα δεν περνάει σε εμάς. Και ήδη η πρώτη πρωτοβουλία που πήραμε ως Περιφέρεια Ηπείρου είναι να κάνουμε μια σπουδαία δουλειά για το Σούλι και η δεύτερη να καταγράψουμε αυτά που ο πρώτος κυβερνήτης της Ελλάδος όταν κατέβηκε να αναλάβει στον Άπλιο πέρασε από τους Γκρεκόβλαχους της Βιέννης, γιατί εκεί βρήκε συμπαράσταση, γιατί εκεί ήταν η ελληνική αναγέννηση. Μεγαλύτερη εκδήλωση της Ομοσπονδίας μετά το Πανελλήνιο Αντάγωμα Βλάχων που είναι εδώ στο Μελίδιο. Η καρδιά του βλαχόπουλου ελληνισμού λοιπόν χτυπάει εδώ στη Θεσσαλονίκη, στην έδρα της Μακεδονίας μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλα τα παιδιά, σε όλους τους χορευτές που είναι σήμερα εδώ και να πούμε με τη σειρά μας ένα μεγάλο μπράβο στην Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, τον πρόεδρο της, τον Μιχάλη του Μαγειρία και όλα τα άτομα που απαρτίζουν το ΔΣ για τις πολύ όμορφες εκδηλώσεις που κάνουν όλο τον χρόνο. Χρόνια πολλά σε όλους, χρόνια πολλά στους Έλληνες, χρόνια πολλά στην Ελλάδα μας.